Ναι, σήμερα θα είναι συνταρακτικό το επεισόδιο, γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν με κοιτάς, Νίκο μου. Πάει αυτός ο Ιάσονας, πάλι κόβει το δρόμο της Αλεξάνδρας και του Μάρκου. Δεν τους αφήνει να αποδράσουν. Την παίρνει την κοπέλα, την τζουβαλιάζει, την πάει στο σπίτι που μένει με την Ουρανία και η Ουρανία τη συμπαραστέκεται όμως της Αλεξάνδρας. Ο Μάρκος Θυμώνη πιστεύει ότι τους έχει προδώσει η Μαριέτα. Ναι. Με αποτέλεσμα παίρνει τη Μαριέτα και τη βάζει σε μία καλύβα και πετάει και το σπίρτο. Και εκεί μένει να δούμε αν η Μαριέτα θα γλιτώσει, που φαντάζομαι θα γλιτώσει. Αλλά αν η Μαριέτα θα γλιτώσει, ποιος θα σώσει τη Μαριέτα, την ίδια στιγμή που οι οικοπεδοφάγοι και οι πολιτικάτιδες μένονται, ποιος θα κερδίσει την έδρα, ποιος θα πάρει τα οικόπεδα, πώς θα εξαφανίσουν τη Μαριέτα από τη μέση. Έρχεται ο Μάρκος και τους το κάνει δώρο. Φαντάζομαι ότι οι Πέμι ζουν, δεν πρόκειται να φύγει από τώρα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Τα παιδιά πώς είναι? Άκουσα το Γιωργάκι να με φωνάει. Πώς το κάνεις αυτό? Πώς μπορέσεις να το κάνεις αυτό? Τόσα έχουν γίνει και εσύ εκεί. Εκεί, με αυτόν. Ηλίθιος, σε εμπιστεύτηκα. Αλλά λίγο να με σκοτώσεις κι εγώ, σε δέχτηκα πίσω. Γιατί ήθελα να πιστέψω ότι αυτή τη φορά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με αυτά θα φτιάχνεις τη ζωή σου. Με τα δώρα του πατέρα μου στη μάνα μου. Γιατί δεν σου φτάνει δική του περιουσία? Αν δεν το μάθαινα, θα είχες πάρει τα παιδιά και θα είχες φύγει. Πού θα πηγαίνατε? Πού θα πηγαίνατε? Σε ρωτάω! Με έχεις τσακίσει, με έχεις διαλύσει. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Βαρέθηκα να θυμώνω, βαρέθηκα να σ' αγαπάω, βαρέθηκα. Φύγε, 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 πήγαινε όπου θες, φύγε. Πήγαινε, πήγαινε στον έρωτα τη ζωή σου, πήγαινε. Αφήσεις τα παιδιά εδώ, μαζί μου. Και τράβα όπου στο διάβολο θέλεις. Τα παιδιά δεν τα αφήνω. Τα παιδιά δεν τα αφήνω. Θα γίνω αυτή που θες. Θα κάνω ακριβώς αυτό που θες. Τα παιδιά μου δεν τα αφήνω. Εξαφανίσου. Φύγε! Φύγε, είπα! Σταμάτα. Δεν είσαι εσύ αυτός. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Πάρ' το αυτοκίνητο και πήγαινε μια βόλτα. Πήγαινε κάπου να σε χτυπήσει ο αέρας. Σε έχει τυφλώσει ο θυμός. Ας την ήσυχη, αγόρι μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί την προστατεύεις? Μια άτιμη είναι. Μια τυποτένια. Είναι παντρεμένη μαζί μου. Και αγαπιέται με τον άλλο και το σκάει μαζί του. Και ο πατέρας σου τι έκανε? Ήταν παντρεμένος με τη μάνα σου και γύρναγε με μένα, αφού το ξέρεις. Δεν ελέγχουμε τα συναισθήματα. Δεν είναι το ίδιο, είπα! Το ίδιο είναι. Επειδή είναι άντρας. Όχι, το ίδιο είναι. Σκόπευε να χωρίσει τη Μαριέτα. Για να παντρευτεί εμένα, επειδή με αγαπούσε, επειδή αυτός ο γάμος τον έπνιγε.